Καταρχάς, να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα έστω και καθυστερημένα. Αυτό εμάς δεν μας ωφέλησε, γιατί πάνω που είχε στρώσει η ομάδα τις τελευταίες 15 μέρες παρουσιάστηκε 4 τραυματισμοί βασικών παιχτών. Ο κόσμος δεν ήξερε, παρουσιαστήκαμε πολλά προβλήματα. 3 παίκτες βασικοί έκαναν μόλις μια προπόνηση με μπάλα. Ένας άλλος ακόμη βασικός δεν έπαιξε. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά που ήρθαν από τον πάγκο νομίζω έδωσαν τις λύσεις που έπρεπε. Πήραμε ένα μεγάλο διπλό. Νομίζω ήμασταν καλύτεροι από τη Θήβα. Είναι σημαντικό διπλό γιατί όχι μόνο γιατί είναι μια εκτός έδρας νίκη σε πρεμιέρα, αλλά γιατί η Θήβα νομίζω θα είναι από τους βασικούς ανταγωνιστές για το πρωτάθλημα. Το φετινό πρωτάθλημα δεν θα έχει σχέση με το περσινό. Θα είναι 4-5 πολύ δυνατές ομάδες, 2-3 ακόμη πολύ δυνατές έδρες. Θα είναι τουλάχιστον μια ταχύτητα πάνω. Οπότε η νίκη μας αυτή μέσα στη Θήβα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, γιατί νομίζω ότι δύσκολα θα πάρουν διπλό εδώ άλλη ομάδα. Δύσκολο, θα θεωρώ. Και είδαμε ότι τραυματίστηκε και ο Κόρμπος, αναγκαστήκατε να αλλάξετε πολλά πράγματα. Αλλάξαν πολλά και ο Ρόνιο Καράι τραυματίστηκε. Δεν ελπίζω να μείνω σοβαρά. Το δόντι νομίζω είναι. Τι να κάνουμε, θα παλέψουμε. Γι' αυτό έχουμε παίχτες. Ήρθαν τα παιδιά από τον πάγκο. Είδατε ότι έδωσαν μεγάλη βοήθεια τα παιδιά από τον πάγκο. Έδωσαν μεγάλες ανάσεις, πολλά τρεξίματα, πολλή ενέργεια. Και πολλές φορές είναι οι πιο πολύτιμοι παίχτες αυτοί που έρχονται από τον πάγκο σε πολλές στιγμές του παιχνιδιού. Ακολουθεί ένα παιχνίδι δύσκολο με τον Παναλιάρτο. Και πόσο δύσκολο είναι πάλι να πάρει πρωτάθλημα ομάδα του Κυπάρης? Και βέβαια είναι δύσκολο. Δεύτερη φορά να το επαναλάβει είναι ακόμη πιο δύσκολο την πρώτη. Είναι πολύ πιο εύκολο να φτάνει κορυφή και πολύ πιο δύσκολο να κρατιέσαι. Έχει την εμπειρία? Θα δούμε. Θα δείξουμε. Δεν χρειάζεται να λέμε λόγια. Εγώ πιστεύω έχουμε καλή ομάδα. Έχουμε ποιοτικούς παίχτες. Δεν είμαστε μεγάλοι σε αριθμό. Ήδη έχουμε αρκετούς τραυματίες. Θα δούμε. Η διοίκηση κάνει προσπάθειες. Μήπως ενισχυθεί και πάλι η ομάδα. Το ζήτημα είναι ότι πήραμε σημαντικό διπλό. Ακολουθεί ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Παναλιάρτο, ακόμα πιο δύσκολο το παιχνίδι. Γενικά το πρόγραμμά μας είναι βουνό. Στον πρώτο γύρο έχουμε ως την 8η αγωνιστική όλα τα ντέρμπι εκτός. Και το μοναδικό ντέρμπι που θα έχουμε στην έδρα μας ήταν αυτό με τον Παναλιάρτο. Και αυτό το παίξουμε εκτός, γιατί το γήπεδο μας κλείνει την επόμενη εβδομάδα λόγω σποράς του γήπεδου. Οπότε καταλαβαίνετε, θα παίξουμε όλα τα ντέρμπι στον πρώτο γύρο, κανένα στο γήπεδο μας. Παρ' όλα αυτά, δείξαμε ότι με το διπλό στη Θήβα ότι αν είσαι ποιοτική ομάδα, αν πιστεύεις στον εαυτό σου και έχεις καλή οργάνωση, ανταπεξέρχεσαι σε όλα αυτά, στις δυσκολίες. Και αυτό είναι ένας λόγος παραπάνω να δείξουμε ότι μπορούμε να ξαναπάρουμε το πρωτάθλημα. Κοιτάξτε, η σκέψη μας βρίσκεται σε μια πιο μεγάλη εικόνα, πιστεύω. Δηλαδή ότι η Θήβα κοιτάει λίγο περισσότερο το μέλλον της. Έτσι. Προσπαθούμε να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί, γιατί είμαστε ΑΟ Θήβα και πρέπει να είμαστε αγωνιστικοί και πρέπει να πρωταγωνιστούμε. Απ' την άλλη, έχουμε και πολλά νέα παιδιά. Εντάξει. Ήταν ένα παιχνίδι δυνατό, με πολλές μονομαχίες, πάρα πολύ καλή ομάδα και ο Κυπάρης, με πολύ έμπειρους παίκτες, πολύ καλούς παίκτες που έχουν παίξει σε κατηγορίες. Νομίζω ότι σταθήκαμε πάρα πολύ καλά και μπορώ να σας πω ότι ήμασταν και λίγο καλύτεροι, ειδικά στο πρώτο 25 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Εκεί αν μπορούσαμε κάποιες ευκαιρίες να τις κάνουμε γκολ, νομίζω ότι θα παίρναμε και το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, στο τέλος έγινε μια φάση, λίγο η απειρία μας, λίγο όλα τα άλλα, χάσαμε ένα 0. Πρεμιέρα κρύβει πάντα εκπλήξεις. Από εδώ και πέρα πώς περιμένετε το πρωτάθλημα? Κοιτάξτε, φαίνεται ότι φέτος υπάρχουν πολλές ανταγωνιστικές ομάδες. 6-7 ομάδες είναι πάρα πολύ καλές. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Γιατί όντως είναι καλές οι ομάδες και πιστεύω μέχρι το τέλος θα υπάρχει μεγάλη πίεση. Και με την ομάδα της Θήβας να στοχεύει ψηλά? Εμείς είπαμε θα είμαστε ανταγωνιστικοί, θα στοχεύουμε ψηλά γιατί είμαστε ΑΟ Θήβα. Θα προσπαθήσουμε και αυτά τα παιδιά να τα κάνουμε λίγο πιο δυνατά τους μικρούς μας και ευελπιστούμε στο μέλλον να είμαστε πολύ καλύτεροι.